Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων σχετικά με το επίδομα θέρμανση. Απόψε λοιπόν κλείνει η πλατφόρμα και το ύψο του επιδόματο υπολογίζεται από 100 έω 1600 ευρώ για του δικαιούχου. Ο Νίκο Ρογκάκο θα μα πει περισσότερα. Και είναι η δεύτερη παράταση η οποία δόθηκε για να μπορέσει ο κόσμο έτσι να κάνει το επίδομα στην πλατφόρμα. Πάμε να δούμε αμέσω πότε θα γίνει η καταβολή. Η καταβολή λοιπόν θα γίνει στι 28 Φεβρουαρίου για αγορέ Μαρία που θα τιμολογηθούν έω το τέλο Ιανουαρίου. Η καταχώρηση των στοιχείων. Όμω των τιμολογίων θα πρέπει να γίνει ω τι 15 Φεβρουαρίου. Η τελευταία καταβολή, γιατί έχουμε και μια τρίτη καταβολή, θα γίνει στι 28 Απριλίου. Για αγορέ που θα τιμολογηθούν ω το τέλο Μαρτίου και θα πρέπει να καταχωρήσουμε τα στοιχεία έω τι 15 Απριλίου. Όμω, έχουμε και το επίδομα του φυσικού αερίου. Η καταβολή εδώ θα γίνει το καλοκαίρι. Έως τις 15 Ιουνίου θα γίνει η καταβολή. Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να καταχωρηθούν έως τις 31 Μαΐου. Τώρα το ύψος του επιδόματος. Έχουμε το επίδομα από 100 έως και 800 ευρώ και προσαυξάνεται κατά 1000 ευρώ για κατοίκους περιοχών τα οποία έχουν πάρα πολύ κρύο. Εδώ πρέπει να σου πω ότι όποιο δεν κάνει την αίτηση έως σήμερα τα μεσάνυχτα ναι. δεν θα δικαιούται το επίδομα του πετρελαίου. Να προσέχουν λοιπόν οι ενδιαφερόμενοι. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Νίκο Ρογκάκο για τις πληροφορίες.